Εν μέσω έξαρσης κρουσμάτων κορονοϊού, γρίπης και ιώσεων, επέστρεψαν σήμερα οι μαθητές στα σχολεία. Παρά την ανησυχία μερίδας γονέων και τις φωνές ορισμένων επιστημόνων που ζητούσαν να παραταθεί η εορταστική περίοδος και να μην ανοίξουν τα σχολεία, η σημερινή πρώτη μέρα κύλησε ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο, δεν πρόκειται να ληφθούν μέτρα στα σχολεία ή να επιστρέψει η προστατευτική μάσκα στους μαθητές. Αραίωση των τμήματων για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο διασποράς των ιώσεων ζητούν οι γονείς προκειμένου να προλάβουν κάθε δυσάρεστη εξέλιξη. Όταν είναι 25 και 27 μαθητές μέσα σε μια τάξη 10 και 12 τετραγωνικά, αντικειμενικά δεν μπορεί να υπάρχει μη διάδοση του ιού. Η επαναφορά της μάσκας ίσως να αποτελεί ένα μέτρο προφύλαξης για τους μαθητές, ωστόσο δεν υπάρχει καμία υπόδειξη από τους λοιμοξιολόγους. Αν οι επιστήμονες κρίνουν ότι πρέπει να φοράνε οι μαθητές μάσκα, να μας το πούν και να το κάνουμε. Δεν έχει υποθεί ακόμα κάτι τέτοιο, αλλά εμείς θα θέλαμε μια διευκρίνηση από τους επιστήμονες, από τους γιατρούς. Στα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα οι γονείς θεωρούν απαραίτητη την παρουσία νοσηλευτή. Κυρίως στα μεγάλα σχολεία και σε όλα τα σχολεία, σε σχολεία που έχουν 500 και 600 μαθητές, πρέπει να υπάρχει κάποιος νοσηλευτής για να βλέπει την κατάσταση των μαθητών. Δεν μπορεί αυτό να είναι ευθύνη και αυτό ή του γονέα ή του δάσκαλου όταν θα φτάσει στο σχολείο. Πρώτη μέρα των σχολείων, έπειτα από τις διακοπές των Χριστουγέννων, και όλα λειτουργήσαν ομαλά στην κεντρική Μακεδονία. Τα προβλήματα είναι τα συνηθισμένα προβλήματα, γιατί το να λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα είναι υπερβολή. Mm-hmm. Είναι τα συνηθισμένα προβλήματα, είναι μια συνηθισμένη μέρα όπως αυτές που έχουμε αυτό το διάστημα, αυτή την περίοδο. Κανονικά. Γι' αυτό σας είπα, ξεκινήσαμε εκεί από όπου σταματήσαμε με τα Χριστούγεννα, κάπως έτσι. Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό, κάτι που να μας κινεί την περιέργεια, την προσοχή, τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει αναφορές των διευθύνσεων εκπαίδευσης και των 16. Κανένα πρόβλημα δεν παρουσιάστηκε και στα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Και με το πρώτο κουδούν σήμερα όλα είναι τακτοποιημένα και φυσικά από εκεί και έπειτα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις ιώσεις οι οποίες βρίσκονται σε έξαρση και τα θέματα που αντιμετωπίζουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Και εγώ δεν ξέρω πώς ακούγομαι σήμερα, είμαι και εγώ με ίωση αυτές τις μέρες, πηγαίνει στο σπίτι, οπότε είναι ένα φαινόμενο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι στη ζωή μας, στην οικογένειά μας. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει την καταχώρηση απουσιών έως 5 ημερών, αλλά αυτές δεν θα προσμετρώνται όταν οφείλονται στο εποχικό επιδημικό ρεύμα της γρίπης. Και το πρόβλημα με τους γονείς είναι ότι ψάχνουν να βρουν φαρμακεία που να εξασφαλίσουν την φαρμακευτική περίθαλψη που πρέπει να πάρουν οι μαθητές και δεν τη βρίσκουν. Η ανησυχία πάντως είναι διάχυτη στους γονείς, καθώς εκτιμάται πως οι ιώσεις και το κατά πόσο αυτές προσβάλλουν τα παιδιά τους θα φανεί στις επόμενες ημέρες.